Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, και όπως κάθε μέρα, άλλωστε έτσι και σήμερα, ζωντανά συντονισμένα εδώ στην Αλφα Τηλεόραση. Αλφα σήμερα, με ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία, την ενημέρωση και βεβαίως ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Να σας καλησπερίσω. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος Δημοσθένης Δούκας και στο πλάνο. Εδώ φτιάχνεσαι, είδες. Απαράδεκτο. Σε έδειξαν και έπρεπε να πω. Για να με εκθέσεις. Όχι, σε... πρώτα έπεσε το η πλάνο. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που δεν τρώγεται μόνο κρύο, τρώγεται και πολύ ζεστό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είδαμε τις εκδείξεις, μην τα λες αυτά σε μένα. Απλά το ζήτημά μου είναι. Σε έδειξε το πλάνο. Να μην πω, γιατί έπρεπε να αλλάξει το δικό μου. Δεν βλέπεις, να έχω και Πασχάλης μέσα εκεί. Τώρα το καλύτερο να πεις. Να ετοιμάζεις έγκαιρα. Να μην μου πεις όλα τα άλλα. Ετοιμάζομαι να δεχτώ την εκδίκησή σου. Ό,τι θες. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς είσαι. Εγώ καλά είμαι. Η Ελλάδα δεν είναι καλά. Η Ελλάδα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και δεν τα βλέπουμε και καλά γενικά τα πράγματα. Δεν είναι καλά. Καθόλου καλά. Νομίζω ότι αυτή η πίεση... Είδα ένα ωραίο τίτλο σε μια... Δεν ξέρω, σε μια ανάλυση για την Ελλάδα. Πολύ ωραίο τίτλο. Ότι η χώρα είναι περίκλειστος. Με ποια έννοια. Ότι δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύει η Ελλάδα να γίνει μια νησίδα στην Ενωμένη Ευρώπη, απομονωμένη από ροές, επαφές εννοώ με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είναι περίκληση γιατί η οικονομία της είναι υποκατάρρευση. Διάβαζα σήμερα μερικά στατιστικά στοιχεία και είναι δραματικά. Αν και η κυβέρνηση το πρώτο κάνει, δεν τελειώσει η αξιολόγηση να μπει θέμα του χρέους, αν το θέμα δεν συζητηθεί στην... Όλη την κρίση ποιο την παράγει. Η κρίση χρέους. Η Ελλάδα έχει κρίση χρέους, έτσι. Η Ισπανία είχε κρίση από τις... Καλά, δεν είμαστε εκεί μόνοι και το έχουμε το πιο τεράστιο. Ναι, άλλο λάθος σου. Σε σχέση με το όλοι μαζί τα φάγαμε. Οι χώρες δεν περνάνε οικονομική κρίση και βρίσκονται σε μνημόνια επειδή χρωστάνε. Είναι η κρίση που προέρχεται σε μια χώρα όπως η Ελλάδα επειδή δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις από το χρέος. Okay. Ξέρεις ποια χώρα είναι έχει μεγαλύτερο χρέος. Η Ιαπωνία. Με ποιον τρόπο μπορώ να εξυπηρετήσω, τότε μπαίνεις, να παράγω. Τότε δεν σε δανείζουν. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Σε δανείζουν όταν πεις δεν μπορώ να πληρώσω τους τόκους. Συμφωνώ. Όχι να ξυπηρετήσω το χρέος. Μα δεν διαφωνώ με αυτό. Μπορώ να αποπληρώσω το χρέος μου αν μου επιτρέψεις να δουλέψω. Αν μου επιτρέψεις να παράγω. Άκουσα, αυτό αφορά εσένα. Πώς δεν με αφορά εμένα όταν μου απαγορεύεις. Π.χ. στην κοινή αγροτική πολιτική, η οποία και υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Πλέον Ένωση. Όταν πηγαίνεις και συνάπτεις συμφωνία να πάρεις χρήματα από ένα οίκο, από ένα hedge funds, κάτσε καλά, γιατί τώρα ό,τι θέλετε λέτε, είναι ο Έλληνες. Είναι ο Έλληνες, είναι κατά την άποψη μου αυτή που. Εσύ είσαι παλαιό Έλληνας, δηλαδή. Όχι, εγώ είμαι Έλληνας. Είναι ο Έλληνες, είναι αυτή που διαμορφώνει τις αντιλήψεις την περίοδο της κρίσης των μνημονίων. Δεν λες, πας σε ένα ιδιωτικό οίκο, ένα hedge funds, και λες θέλω 30 εκατομμύρια ευρώ, βγάζει ομόλογα. Ξέρεις πώς γίνεται, δεξιά, μην τη πούμε έτσι. Δεν λες με καμία υποσημείωση, τι που λένε ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ότι από κάτω βάζεις. Αυτά θα τα επιστρέψω αν δουλέψουμε, αν παράξουμε. Όχι, όχι. Λοιπόν, άρα, αυτά θα τα επιστρέψω, λοιπόν, πρέπει να μπράβο, γράψω. Έτσι, ναι. Έτσι λέει. Σαφέστατα, λοιπόν, εγώ δεν είπα εσύ κάτι τέτοιο. Μην μου λες τώρα ότι η Ελλάδα πώς ξεκίνησε. Μα δεν με ακούς τι λέω όμως. Πρέπει να μου επιτρέψεις ωστόσο να παράγω. Η Ευρώπη. Μα δεν παίρνεις λεφτά από την Ευρώπη. Πήρες από φαν. Ωραία. Τότε γιατί έρχεται η Γερμανία. Τότε γιατί ήρθε η Γερμανία τότε και μου τα ζητάει. Δεν δανείστηκα και από αυτήν. Αυτό έγινε μετά όταν έγινε τα μνημόνια. Ωραία. Πιο πριν δηλαδή. Ωραία, για τώρα εννοώ. Έπαιρνες αυτά τα hedge funds από τους δυτικούς οίκους. Το ζήτημα είναι ότι γενικότερα με βάση την Ευρωπαϊκή Πολιτική. Το ζήτημα είναι, να το πούμε μια λέξη, είναι ότι επειδή συμφωνήσαμε ότι μια χρεοκοπή. Θα πάρουμε και τον Περιφερειάρχη. Έλα τον χώρα χρεοκοπεί επειδή δεν εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της. Δηλαδή δεν δίνει τους τόκους. Δεν είναι κακό να δανείζεσαι. Δεν υπήρχε ένα οικονομικό εγχείρημα. Δεν λέει ότι μια χώρα δεν πρέπει να δανείζεται. Ίσα-ίσα. Να δανείζεται. Η Αμερική κοστάει 3-3 δολάρια στην Κίνα. Πολλοί χώρες πλούσιες έχουν πολύ περισσότερο χρέος. Καλό να δανείζεσαι. Αρκεί να αποπληρώνεις τους τόκους. Και τότε είσαι εφερέγγυος. Εμείς ήρθαμε σε χρεοκοπία γιατί είπαν δεν σε δανείζουμε γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις τόκους. Τώρα σου υπενθυμίζω ότι τα τοκοχρολήσια για το 2016-2017 της Ελλάδας είναι 46 δις. Αν τα πληρώσεις, θα είσαι περίεργος.
Καλά, επειδή δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Ας ζω στην αφαιρεγκαιότητά μου και μια χαρά μας βλέπω. Ε, 46 δις, από πού καρδιά μου. Εδώ πέρα το ένα δις κάθε φορά για να μπορέσουμε να δώσουμε μισθούς και συντάξεις δεν μπορούμε να βρούμε. 46, θα βρούμε 46. Αν είναι δυνατόν. Μπορώ να φυτέψω ό,τι θέλω, μπορώ να παράγω ό,τι θέλω. Η εθνική πολιτική δεν σε απαγορεύει ούτε η Μέρκελ ούτε η ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή δεν έχει π.χ. κοινή αγροτική πολιτική. Μόνο κοινή... με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Δεν σε απαγορεύει να κάνεις εσύ πάνω σε ένα ωραίο κήπο και να βάλεις ντομάτες για να μην αγοράζει. Ξέρω εγώ. Όχι βαρματικά. Για τον κήπο, να μπορώ να τα εξάγω κιόλα. Μπορώ γενικότερα. Να τα εξάγει που μπορεί. Ωραία. Εντάξει. Άρα, εντάξει, είναι στο χέρι μας. Τέλειωσε το θέμα. Ποιος, δεν μου λες ένα λεπτό, γιατί διάβασα μια μελέτη χθες και εκεί δεν θα πούμε. Πώς γίνεται να έχουμε τόσους πολλούς αγρότες με τόσο μεγάλο εξοπλισμό και τόσες παραγωγικές επενδύσεις που γίνονται στον αγροτικό τομέα και να εισάγουμε ακόμη και φακές. Για εξήγησέ μου. Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις, θα στα πω άλλη φορά. Να μου τα πεις άλλη φορά. Να σου πω κάτι. Να μου τα πεις άλλη φορά. Λοιπόν, αυτό είναι η εκδίκηση που πάμε... με εξαίρεσες. Σιγά που σε εξέθεσα, εγώ φταίω πάλι. Το πλάνο αλλάζαν, άνθρωπέ μου. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε λίγο τον Να καλησπερίσουμε λίγο τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Γιώργο Παυλίδη. Μιας και χθες είχαμε τον απολογισμό, τον διοικητικό, πρέπει να πούμε, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 42 παρόντες και 9 πόντες Περιφερειακού Συμβούλου. Ξεκίνησε χθες η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ένα και μοναδικό θέμα, αυτό το απολογισμό του 16μήνου, Σεπτέμβριο του 2014, Δεκέμβριο του 2015, της Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τονίζοντας βεβαίως μεταξύ των άλλων από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Παυλίδη, ότι παραλαμβάνοντας τη διοίκηση εντοπίσαμε σημαντικά κενά που δημιουργούσαν δυσλειτουργίες και ακόμη είμαστε στην κατεύθυνση της επίλυσης αυτών των δυσλειτουργιών. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Παυλίδη, τον οποίο και φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα. Καλησπέρα σας. Να πούμε βεβαίως ότι πράγματι από το Σεπτέμβριο του 2014. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, από την πρώτη κιόλας μέρα θυμάμαι ότι είχατε αρκετά πράγματα να αντιμετωπίσετε. Είχατε κάνει και ποδαρικό και είχαν κάνει και ποδαρικό και οι πλημμύρες, είχαν κάνει και ζωνώσεις, είχατε αρκετά ζητήματα με την πρώτη κιόλας ημέρα που αναλάβετε τα καθήκοντά σας, έτσι δεν είναι? Ναι, πράγματι κάναμε τον απολογισμό. Ένας απολογισμός ο οποίος ταυτίζεται με μια χρονική περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Και για την Ελλάδα αλλά και για την περιφέρεια, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από πλευρά φυσικών καταστροφών. Πρέπει να τονίσω ότι αναλαμβάνοντας τη διοίκηση, ξεκινήσαμε σχεδόν ταυτόχρονα μια προεκλογική περίοδο για να γίνουν εκλογές αρχές του 2015. Περάσαμε μετά σε όλη εκείνη την τεράστια οικονομικο-κοινωνική αναστάτωση, το δημοψήφισμα, τα capital controls και όλα αυτά τα οποία βιώσαμε. Και ξανά εκλογές για να φτάσουμε σε όλη αυτή την περίοδο να έχουμε ταυτόχρονα και τα δικά μας προβλήματα να είναι οι πλημμύρες, να είναι η ζωονόση, να είναι η οζόντη δερματίτιδα, να είναι η καθημερινότητα. Παρά τα αυτά η περιφέρεια στάθηκε όρθια, ανταποκρίθηκε και κάλυψε όλες τις ανάγκες της κοινωνίας στα πεδία της αρμοδιότητάς της και όχι μόνο αυτό, αλλά σε δεκάδες σημεία ξεκίνησε κάτι καινούριο. Φύγαμε από την αδράνεια, τη στασιμότητα, χαράξαμε νέες πορείες, δρομολογήσαμε πράγματα και καταστάσεις που δεν είχαν προηγούμενο. Ή αλλάξαμε αυτά που γινόντουσαν με τον τρόπο που γινόντουσαν. Στο ΕΣΠΑ, σε μια δύσκολη περίοδο, πετύχαμε απορρόφηση 116%. Στους 16 μήνες πετύχαμε απορρόφηση 38% από το ΣΥΠΟ, όταν επί προηγουμένης διοικήσεως το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από το 14% ετησίως. Προχωρήσαμε το νέο πρόγραμμα, όπου έχουμε ήδη εντάξει πράξεις. Έχουμε εντάξει πράξεις για τους φωνητικούς σταθμούς, έχουμε εντάξει πράξεις για τις ειδικές σχολικές μονάδες, ενώ ταυτόχρονα βγάλαμε και προσκλήσεις της τάξης των 85 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ για σχολεία, για την ιατρική, για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, και δεκάδες άλλες επιμέρους, ιδρεύσεις κτλ. Όλα αυτά έγιναν με εντατική δουλειά. Πρέπει να τονίσω ότι έχουμε πρωτοποριακές παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα, σε πάρα πολλά επίπεδα, σε δεκάδες επίπεδα, οι οποίες ήταν ανατρεπτικές και οι οποίες αλλάζουν τα πράγματα στην πορεία της περιφέρειας. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε αυτά να τα αναλύσουμε, γιατί όλος ο απολογισμός είναι ένα τεράστιο κείμενο
κάποιων εκατοντάδων σελίδων. Εκείνο που πρέπει να τονίσω είναι ότι ο ίδιος είμαι περήφανος για τη δουλειά την οποία κάναμε υπό τις συνθήκες που την πραγματοποιήσαμε και πρέπει να τονίσω ότι ανταποκριθήκαμε στο έπακρο στα ζητούμενα της κοινωνίας. Υπάρχουν βεβαίως και ζητήματα όπως η ζωνώση, όπως αρκετά θέματα στα οποία βεβαίως δεν είστε. Έπρεπε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λίγο. Να το είπατε ζωνώση. Ενδεικτικά. Πρώτη φορά πετύχαμε να αντιμετωπίσουμε την οζόδη δερματίδα, μια επικίνδυνη ζωνώση για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη, με χρήματα της περιφέρειας, να φέρουμε στα εμβόλια και των κτηνοτρόφων, και να πετύχουμε ανοτία, τη διάσωση δηλαδή του ζωικού κεφαλαίου. Πέραν των 5.000 ζώων που θανατώθηκαν στην αρχή, πριν να προλάβουμε να κινηθούμε και αυτά από λόγους γραφειοκρατίας από την Αθήνα, και να σώσουμε άλλες 100.000 μεγάλα ζώα. Αυτό είναι πρωτοφανές. Να αναφερθώ στο θέμα των κουνουπιών. Πρώτη φορά πετύχαμε να έχουμε τόσο ψηλή απόδοση, και βεβαίως έχουμε κάποια ζητήματα τα οποία είναι από την περιοχή του, στην παρέμβρια περιοχή, τα οποία φέτος θα επιχειρήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Συνολικά όμως το πρόγραμμα πέρυσι πέτυχε να μην έχουμε θανάτους από τον ιό του Νείλου όπως είχαμε κάθε χρόνο, αναπήρους, να μην έχουμε υποβάθμιση των περιοχών και γενικότερα η κατάσταση να είναι πολύ καλύτερη. Έχουμε παρέμβει σε δεκάδες σημεία και δεν είναι συγκρίσιμο το μέγεθος της απόδοσης αυτής με τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Περιφερειάρχα, τώρα θέλω να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Με βάση, οι δύο πηγάζουν από τις τοποθετήσεις σας χθες, δύο φράσεις που για μένα τις θεωρώ πολύ κομβικές και σημαντικές και θέλω να τις ερμηνεύσουμε, να μας ερμηνεύσετε. Και το τρίτο, η τρίτη ερώτηση είναι με βάση τον απολογισμό, τον οποίο σήμερα όσο προλάβω το διάβασα, αλλά θα ήταν καλό όλοι οι πολίτες και θεσμικοί εκπρόσωποι να το διαβάσουν. Είναι αναλυτικός, διεισδυτικός. Έχει πολλές σελίδες μεν και έργα, αλλά καλό είναι να το διαβάσουν. Να καθίσουν όλοι είναι να διαβάσουν. Είναι στο διαδίκτυο και θα παρακαλέσω και εγώ να το δω. Ακριβώς. Καλό είναι να το διαβάσουν. Να ξέρουν αυτοί που σχεδιάζουν τη ζωή μας, αν το σχεδιάζουν καλά ή όχι. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε γκρίνιες, να γκρινιάζουμε χωρίς να γνωρίζουμε τα δρόμενα. Λοιπόν, αυτό είναι μια κριτική στους πολίτες και σε μένα. Η μία ερώτηση είναι το εξής. Είπατε, μια ερώτηση εστιάζεται σε μια φράση ότι διαπιστώσατε ότι δεν αγαπιόμαστε. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Ποιοι δεν αγαπιούνται, παραδείγματος χάρη η περιφέρεια με τους δημάρχους, οι Ροδοπαίοι με τους καβαλιώτες, οι ψαράδες με τους επιχειρηματίες. Ποιοι αγαπιόμαστε. Να τελειώσω, κύριε Περιφέρεια, να τελειώσω τις ερωτήσεις μου για να απαντήσω συνολικά για την οικονομία του χρόνου, επειδή είναι τρεις ερωτήσεις που θέλω να σας τις κάνω. Αυτό να μας πείτε ονόματα και ταυτότητες. Όχι, καταλάβετε, όχι να το. Αλλά να καταλάβουμε ποιοι δεν αγαπιόμαστε. Αυτό επίσης εγώ το ερμηνεύω. Ας μην αγαπιόμαστε αυτοί που θα μας πείτε. Αρκεί να συνεργαζόμαστε και να παράγουμε έργο. Να μην αγαπάει κανένας τον άλλον. Αλλά τουλάχιστον τα συμφέροντά μας μας οδηγούν να έχουμε συνέργειες για να παράξουμε έργα. Αλλά και η δεύτερη ερώτηση. Δεν απουσιάζει, είπατε, το είχα λέγατε και προεκλογικά και ήταν στόχος της περιφέρειας να δημιουργηθεί, να παραχθεί και να ταυτοποιηθεί μια περιφερειακή συνείδηση. Αυτό ακούγεται καλά στα αυτιά, ότι να έχουμε περιφερειακή συνείδηση. Θα ήθελα όμως, αν θέλετε, και κύριε Περιφερειακά, να μας δώσετε ορατά, μετρήσιμα, υλικά στοιχεία. Τι είναι η περιφερειακή συνείδηση? Γιατί άμα το λέμε μόνο επιθετικούς προσδιορισμούς, δεν κατανοεί ίσως και κανένας τι είναι αυτό το. Είναι καλό πράγμα, είναι κακό? Τι παραμέτρους σταθερές έχει αυτό που εσείς λέτε περιφερειακή συνείδηση? Να το δούμε επιτέλους. Για να το μετρήσουμε και να δούμε πραγματικά δεν έχουμε. Και έτσι πρέπει να γίνει. Είναι η αίσθηση της ταυτότητας, το ανήκει κάπου. Τι είναι η περιφερειακή συνείδηση που απουσιάζει? Η τρίτη και τελευταία ερώτηση είναι. Να το θυμάται και ο άνθρωπος όμως. Λέει, να απαντήσει συνολικά, γιατί θα τον ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Ειδικά. Έτσι θα ήθελα πολύ αυτή τη συζήτηση και την κάνουμε. Δημόσια, καλό είναι έτσι. Από τον απολογισμό σας μέχρι τώρα, θα ήθελα ένα έργο να μου πείτε ότι το θεωρείτε. Το έχετε καμάρει, ότι ήταν η κορυφογραμμή της απόδοσης. Όλα καλά, αλλά αυτό το θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, προσθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα προς τη θέμενη αξία στην περιοχή. Κάτι που χαίρεστε που το κάνατε. Και ένα έργο, δράση, εκδήλωση που θα θέλατε να το κάνετε, κατά το επέτρεψαν οι συνθήκες,
οικονομικοί πόροι, θα θέλατε να αφιερώσετε και σε ένα άλλο τομέα η δράση και δεν το κατορθώσετε. Πολλά είπα, αλλά δεν πειράζει. Έχω καταγράψει 4 σημεία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, για το τι δεν μπόρεσα να κάνω ή μάλλον δεν μου το επέτρεψαν οι συνθήκες και οι αποφάσεις των Αθηνών, είναι να συγκρατήσουμε τη φυγή των επιχειρήσεων στην γειτονική Βουλγαρία, όπου έχει καταστεί ένας φορολογικός παράδεισος. Είναι στόχος κεντρικός μας, κεντρική μας επιδίωξη και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το έργο για το οποίο είμαστε περήφανοι, που έχει επιφέρει ανατροπές, είναι το έργο του φυσικού αερίου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πάρα πολλά άλλα. Είναι και πάρα πολλά άλλα. Ένα έργο που ετησίως, με το πέρας στις 6 μεγάλες πόλεις, θα επιφέρει ένα κέρδος της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, επιμερισμένο στους πολίτες, είτε από την θέρμανση, είτε από την καθημερινή κατανάλωση κτλ. Ερχόμαστε στο τι είναι συνείδηση και ποιες πρακτικές έχουμε μέχρι τώρα εφαρμόσει εμείς στην πράξη. Αν διαβάσετε τον απολογισμό, θα δείτε ότι επιδιώξαμε συστηματικά την εμπέδωση της περιφερειακής καταναλωτικής συνείδησης, ενδοπεριφερειακής, δηλαδή να ψωνίζουμε ο ένας τα προϊόντα του άλλου, να μην γυρίζουμε την πλάτη και ψωνίζουμε κυρίζικα ξένα από άλλες περιοχές. Δηλαδή η περιφερειακή ενδογενής ανάπτυξη και κατανάλωση είναι στοιχείο. Ένα, βεβαίως είναι. Αυτό ρωτάω. Αυτό ήθελα να ακούσω, να δω, γιατί αν δεν δώσουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Ότι αν ο καθένας ξοδέψει μόλις 200 ευρώ από τους 600.000 που είμαστε, τότε θα είναι σαν να έχουμε εδώ, από πλευράς απασχόλησης, από πλευράς εισρωών, δεκάδες επιπλέον εργοστάσια. Είναι άδειλοι πόροι οι οποίοι δεν φαίνονται. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει βήματα. Υπάρχουν και της περιοχής μας οι οποίοι πλέον απαιτούν από εκεί που στους χώρους εστίασης, στους χώρους διαμονής, στους χώρους αναψυχής, τα παντού, να έχουμε τοπικά προϊόντα. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια αλυσίδα αξιών, μια αλυσίδα προς όφελος της κοινωνίας, την απασχόληση, στην καθημερινότητα. Κάναμε και κάτι άλλο, το οποίο πάλι θα το δείτε μέσα. Τη συνέργεια. Η συνέργεια τι είναι? Είναι οι ετήσιες συναντήσεις όλων των παραγωγών του αγροδιατροφικού τομέα, του μεταποιητικού τομέα, του τουριστικού, των χώρων εστίασης, των χώρων αναπτυχής, έτσι ώστε όλοι μαζί να συνεργήσουν και ένας να δώσει χέρι βοηθείας στον άλλον. Να λοιπόν δύο καλά παραδείγματα, τα οποία ζητάμε να τα υποστηρίξει και η κοινωνία και τα οποία ακόμη δεν έχουν εμπεδοθεί. Αλλά είναι σημαντικό όμως όταν ακούσεις την καβάλα να απαιτούν στο τραπέζι τους γιατί δεν έχει το τάδε ποτό που είναι από την περιφέρεια και έχει ξένα, και στον Εύρο να ακούς γιατί δεν έχει το τάδε προϊόν από την καβάλα και έχει ξένα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σημαντικά. Να λοιπόν δύο παραδείγματα. Να έρθουμε στο θέμα ότι πρέπει να μάθουμε να αγαπιόμαστε. Κάτι τέτοιο ανέφερα. Έχει να κάνει με το χωροταξικό. Φτάσαμε να αρχίσουμε να συζητάμε ένα χωροταξικό, όντας σε στρατόπεδα, σε οχυρώσεις, σε αντιδράσεις, και ο ένας να προσπαθεί να πάρει από τον άλλον, ο ένας να προσπαθεί να αφαιρέσει από τον άλλον, και καταφέραμε μέσα από μακρές διαδικασίες να εμπεδώσουμε μια κατάσταση κοινής αποδοχής, η οποία υπερψηφίστηκε από το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω μόνο μια παράταξη εξέφρασε κάποια επιφύλαξη και ψήφισε λευκό, απήχε μάλλον. Γενικότερα πετύχαμε το μέγιστο πρώτη φορά ιστορικά στην περιφέρεια. Θα πρέπει να μάθουμε να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Δεν πρέπει να είμαστε 5 δάχτυλα τα οποία λυγίζουν. Πρέπει να είμαστε μια γροθιά η οποία να χτυπά και να απαιτεί απέναντι στα κέντρα αποφάσεων και την Ελλάδα και στην Ελλάδα.
Πριν κλείσουμε και ένα τελευταίο σχόλιο για, για αυτά τα κέντρα, τα hot spots τα λεγόμενα που γίνονται σε ολόκληρη την χώρα. Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι όχι για hot spot, αλλά για κάποια κέντρα τα οποία θα ενισχυθούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Ορεστιάδα, στην περιοχή της Καβάλας, ακούστηκε επίσης, στην περιοχή της Ξάνθης. Έχετε κάποια γνώση γι' αυτό? Καταρχήν πρέπει να διακρίνουμε τα κέντρα κράτηση. Ναι, από τα hot spot είναι άλλο πράγμα, γι' αυτό και το διαχώρισα. Είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό και το διαχώρισα. Και να διακρίνουμε επίσης και αυτό το οποίο ζητήσαμε προχθές, που έχει να κάνει με την εκμίσθωση κατοικιών από την πλευρά της υπάτης αρμοστίας. Είναι διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικές είναι οι συμπεριφορές αυτών που θα έρθουν ή δεν θα έρθουν εδώ. Εμείς δέχτηκα ο ίδιος τις εξηγήσεις της κυβέρνησης και του κ. Μπουζάλα ότι δεν θα εγκατασταθούν. Και περιμένουμε να μην εγκατασταθούν, γιατί υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο, ακόμη επί υπουργίας του κ. Πανούση, για λόγους που δεν είναι ανάγκη αυτή να τους ξαναεπαναλάβω. Ναι, ναι. Εκείνο όμως που θα τονίσω είναι ότι δημιουργεί απορία η εκλογή από την υπάτη αρμοστία μιας περιοχής όπως ο Εύρος, για να ξεκινάνε, ενώ δεν έχουμε λιμνάδες, μετανάστες και πρόσφυγες, να ξεκινάνε κάποιοι από την Αθήνα για να έρχονται στον Εύρο. Αυτά δεν γίνονται αποδεκτά και δεν γίνονται αποδεκτά για λόγους οι οποίοι διαφέρουν από και απέχουν από τους λόγους αλληλεγγύης που έχει η κοινωνία μας. Είναι για λόγους του σχετισμού. Αυτό το ξέρουμε. Το έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι σχετισμοί οι οποίοι θα πρέπει να διατηρηθούν. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί. Οπότε δεν έχετε κάποια ουσιαστικά επίσημη ενημέρωση για κάτι άλλο για την περιοχή? Δυστυχώς η ενημέρωση που έχουμε είναι κατόπιν εορτής. Συνήθως εμείς ενημερώνουμε το κέντρο. Έτσι. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και για τα υπόλοιπα χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πενταετής ούτως ή άλλως. Ναι. Οπότε έχουν αρκετά να δούνε και να πούνε και να κάνουν. Ακόμη και λιγότερο τρία. Και να δούμε και το φυσικό αέριο και ίσως και να δούμε και αυτά τα κέντρα τι θα γίνει. Δηλαδή έχουμε πολλά να ζήσουμε. Η επόμενη απολογισμή φοβάμαι ότι θα. Δεν ξέρω τι θα είναι. Ελπίζω θετική, αλλά εννοώ ότι θα έχει πάρα πολλά πράγματα να δούμε και να ζήσουμε. Τελικώς. Λοιπόν. Έθεσε δύο θέματα τα οποία είναι μεγάλες πληγές και δεν κλείνουν έτσι τώρα. Ότι δεν αγαπιόμαστε, και εγώ το βλέπω το ζω, είπε ο κ. Παυλίδης ότι το χωροταξικό είναι μια αιτία περιφερειακού εμφυλίου πολέμου. Έτσι είναι. Εγώ το ζήσα γιατί συμμετείχα και μεριά ενός Δήμου. Να, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο εκείνο, ήταν η όχι τουρισμού, πολλά τώρα μην τα ανοίξουμε. Και το ότι δεν υπάρχει εδώ περιφερειακή συνείδηση. Υπάρχουν λόγοι που πιστεύω. Εγώ δεν έχω. Να είμαστε λίγο και ειλικρινείς. Δεν έχω βιώσει στο πετσί μου που λέμε την ενδοπεριφερειακή συνείδηση. Είναι. Δεν μου την έχει δώσει επίσης και κανένας στον βαθμό αυτό που ίσως να περιμένει να την νιώσω. Κατάλαβες τι εννοώ. Ακούσε. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ποτέ. Να σου πω ένα γεωγραφικό παράδειγμα και θα το καταλάβεις, αλλά μην το αναλύσουμε τώρα. Να, κάποια στιγμή το πούμε. Η περιφέρεια αυτή συγκεκριμένη δομήθηκε για συγκεκριμένους λόγους και σωματώθηκε στην ταυτότητα Θράκη. Η Θράκη είναι μια συνείδηση, και εγώ έχω συνείδηση Θράκα, έτσι, και εσύ, έτσι δεν είναι. Έτσι. Αυτή είναι συνείδηση, είναι μέρος της ταυτότητάς μας, έχουμε πολλές ταυτότητες. Είμαι Ολυμπιακό, είμαι Πανιόνιος, μιλάω ψέματα. Έτσι είμαι, αυτό είναι ταυτότητα. Πολλαπλές ταυτότητες έχει ένας άνθρωπος. Είμαι Έλληνα, αλλά είμαι Θράξ. Είναι μαζί με τον Έλληνας, νομίζω, μια ταυτότητα μεγάλη. Εσύ θα έλεγες ποτέ, είμαι περιφερειακή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Καβάλα και η Δράμα δεν δημιουργούν ενιαία ταυτότητα και συνείδηση με τη Θράκη. Κρίμα. Ωστόσο είναι μέσα στο σύνολο. Είναι άλλα ιστορικά. Η Θράκη από την αρχαία Ελλάδα ήταν Θράκη. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να έγινε και για πάλι για τους συσχετισμούς που λέγαμε. Ξέρω, είπαμε για τους συσχετισμούς. Υπάρχουν αρκετοί συσχετισμοί, να μην τα αρχίσουμε να το αναλύουμε. Αλλά αυτό είναι τεράστιο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν, ωστόσο, να περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα μετά το τεράστιο ζήτημα και επανερχόμαστε.